Είστε Κινέζα. Γιατί είστε εσείς? Να σου πω, δουλεύω εδώ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι πολύ σοβαρό και αφορά όλους μας. Μου είναι επίγον. Μόλις μπήκα σπίτι. Σιγά, μην έρθω εκεί. Έλα, ακούς? Ναι. Να ακούω κι εγώ. Τι έγινε? Το σούρτα φέρτα όλη την ημέρα στους δρόμους. Θα το κόψεις. Τι πράγμα? Κόκκινος είναι γιατρός. Ακούτε τη γραφή εδώ? Θέλω να σε δείξω κάτι σε εφημερίδα. Άνοιξε λίγο την τηλεόρασή σου. Βέβαια, η τηλεόραση πιο καλά ξέρει. Μπορεί να τα βλέπω εγώ στις ειδήσεις. Βάλε μέγα, βάλε μέγα. Τι βγάζετε, δεν τη βγάζετε τη βδομάδα. Γεια σας. Πώς σας φάνηκα? Θανατηφόρα. Ας πούμε κάτι ευχάριστο. Για πλήξη. Για παρεμάρα. Έδινα πριν από λίγο κάποιον, μόνο και μόνο για να εκτονωθώ. Α, ναι. Είναι μη με περιορίσεις εμένα. Κινδυνεύετε, δεν το καταλαβαίνετε. Μη μου φωνάζεις εμένα. Σκάσε. Μου τη δίνει τσιτώνω, ρε παιδί μου. Στα τσακίδια. Αϊ, παράτα με, μωρέ. Δεν μπορεί, θα μας βγάλουν κάποια στιγμή από εδώ μέσα. Κάντε λίγο υπομονή, έτσι. Μην κολλάτε πάνω μου, κάντε πιο πέρα. Γιατί όπως λένε και οι ψυχίατροι, αν όλα αυτά τα αφήνουμε μέσα μας, θα τρελαθούμε στο τέλος, καταλαβαίνεις. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Και μετά. Θα πίνασε και έβγα λίγα μπελοφάσουλα. Πλάκα μου κάνεις, πες με το πόνο μου. Όταν αγχώνω με τρώω. Έχω πάρει λίγο. Μόνο φαλκονέρα έχεις γίνει. Πλάκα μου. Πώς τα λες. Άντε να μην μας πιάσει. Μένουμε σπίτι. Είστε μέσα. Το ζήσαμε κι αυτό.